Ακούσαμε και τον Πρόεδρο Δημοκρατία να σχολιάζει σειρά θεμάτων που είναι στην επικαιρότητα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε να χαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Η Ανάσταση ήρθε για τον ίδιο χθες. Τον κύριο Χρήστανθο Χαραλάμπους, που επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 54 μέρες στο κελί, κάποιες από αυτές βεβαίως στο νοσοκομείο. Κύριε Χαραλάμπους, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε με τον γιο σας, κύριε Γιάννη, καλημέρα και σε εσάς. Μας ακούει και η δικηγόρος, η κυρία Μαρία Νεοφύτου. Καλημέρα. Χρήσατε καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, καλημέρα, τα λέγαμε χθες, κυρία Νεοφύτου, η πληροφόρηση ότι θα υπογραφόταν η προεδρική χάρη. Κύριε Χαραλάμπους. Έχει όντως βαθύ. Συζητούσαμε όλο αυτό το διάστημα με τη δικηγόρο σας. Τελευταία μας είχε μεταφέρει αυτή σας την επιθυμία να ξέρετε τουλάχιστον πού θα κάνετε το Πάσχα. Υπήρξε βεβαίως η καταδίκη των 2,5 ετών, χωρίς αναστολή, η έφεση, χάθηκε και αυτή και μετά αποφάσισε η νομική υπηρεσία να συνενέσει, να υπογράψει ο Γενικός Εισαγγελέας την προεδρική χάρη. Πώς το βιώσατε όλο αυτό, γνωρίζατε ότι είχατε όλη την Κύπρο μαζί σας? Το γνώριζα και ευχαριστώ τον κόσμο όλο. Όλο τον ευχαριστώ τον κόσμο. Ναι. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πράξη διαθρωπής στην Κύπρο. Ευχαριστώ τους κυρίους εισαγγελείς. Ευχαριστώ τους δικηγόρους μου. Πάρα πολύ. Κύριε Χαραλάμπους. Ευχαριστώ το νοσοκομειακό προσωπικό, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές όλους. Όλους τους αστυνομικούς. Τους συμπεριφέρθησα ανάψογα και με μεγάλο σέβος. Τους ευχαριστώ. Κύριε Χαραλάμπους, συνέβη αυτό που συνέβη τον περασμένο Ιούνιο. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν επικροτεί, ούτε πυροβολισμούς, ούτε άλλος πώς. Υπήρχαν όμως κάποιες ειδικές συνθήκες. Και εσείς ο ίδιος ζητήσατε, δεν ούτε αποκρύψατε, ούτε ψέματα είπατε, ούτε επιχειρήσετε το οτιδήποτε. Αλλά η ουσία είναι ότι για αυτό που συνέβη, θέλατε όπως σε πολλούς άλλους που αποφασίζετε διαφορετικά, η ποινή να είναι στο σπίτι, να είναι με αναστολή. Αυτό δεν συνέβη. Και συνεπία τούτου έπρεπε να μείνετε 54 μέρες πίσω από τα σίδερα, κάποιες από αυτές και στο νοσοκομείο. Πώς το βιώσατε όλο αυτό, κύριε Χαραλάμπους? Πώς να σας πω τώρα, το βιώσαμε... σαν που να ήμουν σε έναν πέλαγος, με έπαιρνε έναν ποτάμι και προσπαθούσα να βρω έναν κλαδί να στερθώ. Ναι. Έτσι ενομίζα εγώ και δεν είχα... δεν ενομίζα ότι θα γεννούμουν στο τέλος. Ναι, πιστεύατε ότι θα οδηγηθείτε στις κεντρικές φυλακές? Ναι, έτσι πιστεύα μέχρι εχθές που εκεί έξω στην αυλή και συνάντησα ένα κανάλι. Κύριε Χαραλάμπους, όλο αυτό το διάστημα, είπατε, ευχαριστήσατε και το νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς στο νοσοκομείο που χρειάστηκε να νοσηλευτείτε, αλλά και τους αστυνομικούς. Με σέβας, λέτε, σας συμπεριφέρθηκαν. Τι είδατε εκεί στα κρατητήρια? Είπαμε, ήταν σωστή αστυνομική απέναντί σας. Δεν βιώσατε πράγματα τα οποία εννοώ να είναι άθλιες οι συνθήκες εκεί που σας κρατούσαν? Εντάξει, υπήρχαν και συνθήκες άθλιες, αλλά δεν φταίγουν οι... Παράδειγμα, δεν φταίουν οι τουαλέτες. Φταίει ο κόσμος που δεν χρησιμοποιεί. Υπάρχουν εκεί μέσα διαφόρων των ειδών ανθρώπων που είναι μαθημένοι όπως σας πει και άλλους έτσι χρησιμοποιούν και δάμε. Ναι. Πάει στην τουαλέτα, κατουρούν πάνω στην τουαλέτα, χαμέ, πατάς μέσα. Γιατί σκέπτεσαι να πάει στην τουαλέτα. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των κρατηριών. Και κύριε Χαραλάμπους, εχθές κοιμηθήκατε στο κρεβάτι σας, στην άλασσα? Κοιμήθηκα, όχι, στο λεμεσόμενο. Ναι. Λεμεσό, στην άλασσα, αφού μου τα εξυπάγωσε μου τα όλα ο κύριος. Έχουμε ρεύμα με τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα φτιαχτούν όλα, κύριε Χαραλάμπους. Έτσι, κύριε Γιάννη, εσείς ναι, πώς, ναι, όλο αυτό το διάστημα πώς το βιώσατε? Για μας ήταν στιγμές αγωνίας, έντασης, αβεβαιότητος. Νιώθαμε όμως σίγουροι στο μέλλον ότι θα δικαιωθούμε, υπό την έννοια ότι ήταν τόση ανταπόκριση του κόσμου που νιώθαμε ότι θα δικαιωθούμε στο τέλος. Και αυτό έγινε, υπό την έννοια ότι είναι ελεύθερος, ανιστάλλει η ποινή που επευλήθηκε το 2,5 ετών. Κύριε Χαραλάμπους, επειδή είδαμε και πλάνα χθες, με την οικογένεια σας να σας περιμένει πίσω στο σπίτι, θα κάνετε Πάσχα όλοι μαζί όπως επιθυμούσατε.
Τι κρατάτε από αυτή την, από αυτή την περιπέτεια, αυτό που συνέβη, που σας συνέβη? Τι κρατώ? Έχει 10 μήνες που έχασα από τη ζωή μου τα πάντα. Αυτό νομίζω εγώ και θα προσπαθήσω από το αύριο που θα αρχίσω δουλειά να τα ξαναδουλεί. Ναι. Τι θα κάνετε από αύριο, κύριε Χαραλάμπους, με τι θα ασχολείστε? Θα μπω στο χωράφι, έτοιμο για δουλειά. Μάλιστα. Πότιζε κανείς αυτό το διάστημα? Ορίστε. Πότιζε, λέω, κανείς? Τι έχετε στο χωράφι αυτό το διάστημα? Από όλα. Τώρα θα φυδέψουμε τα καλοκαιρινά, τα ντομάτες και αυτά όλα, τα κούτρα και τα λοιπά. Μάλιστα. Κύριε Χαραλάμπους, καλό Πάσχα να σας ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Έτσι, και εύχομαι και σε εσάς το ίδιο. Λοιπόν, και σε εσάς, κύριε Γιάννη, κύριε Άννη Οφίτου, έτσι ένα σχόλιο, επειδή τα είπαμε πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα, ένα καταληκτικό, γι' αυτό που έκλεισε χθες. Αυτό θεωρώ που θα μείνει στον κύριο Χρήσανθον είναι η αγάπη που του μεταφέραμε από όλον τον κόσμο, στην Κύπρο, τη στήριξη και τη συμπαράσταση. Και πραγματικά όλοι μαζί καταφέραμε να νιώσουμε αυτόν που λέει το Πάσχα. Την αγάπη προς τον συνάδελφό μας. Όλοι μαζί βοηθήσαμε τον παππού να κάνει αυτό που με ρώτησε. Μαριά, πού είναι να κάνω Πάσχα? Παππού, Πάσχα θα κάνεις με την οικογένειά σου. Κύριε Χρύσανθε, Πάσχα θα κάνετε έτσι με την οικογένεια? Ψήνεις καλά τη σούβλα? Είναι ο κύριος Γιάννης που θα αναλάβει. Όλοι μαζί. Είσαστε εγκαλισμένοι όλοι, εκπρόσδεκτοι όλοι, να περάσουμε το Πάσχα μας. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση σε όλους. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια. Να είστε καλά.